να ανακοινώσουμε με μεγάλη χαρά μια νέα δράση της Παπαστράτος. Μια δράση που αφορά τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, που πολλές φορές όμως διαπιστώνουμε ότι μένει πίσω, με αποτέλεσμα συχνά να νιώθουν αποκλεισμένοι. Η δράση αυτή έρχεται και είναι καρπός της αγαστής συνεργασίας με το Δήμο Θεσσαλονίκης και αποδεικνύει στην πράξη τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε ενεργά τις τοπικές κοινωνίες. Και η συνεργασία μας με το Δήμο επιβεβαιώνει τον καλύτερο τρόπο ότι όταν δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ενώνουν δυνάμεις, μπορούν να δημιουργηθούν ουσιαστικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Τέτοιες πρωτοβουλίες, 600 πολίτες που χρησιμοποιούν αυτές τις δομές, είχαν τη δυνατότητα δωρεάν να, σε γειτονικές παραλίες να απολαύσουν τα μπάνια τους. Έχουμε μία σειρά από πληθώρα τέτοιων πρωτοβουλειών που γίνονται τους τελευταίους μήνες. Προχωράμε σε μια δεύτερη κίνηση στα πλαίσια του Smart City για να έχουν σε όλους τους χώρους δωρεάν Wi-Fi και σήμερα με τη δική σας υποστήριξη και αρρωγή ανακοινώνουμε το δεύτερο κέντρο ημερήσιας Φλωρίδας και αυτό είναι ενδεικτικό για όλα αυτά τα οποία έρχονται. Τα κέντρα λοιπόν ημερήσιας Φλωρίδας ηλικιωμένων, ο σκοπός τους είναι να φροντίσουν τους ηλικιωμένους οι οποίοι είναι στην αρχή της άνοιας και του Αλσχάιμερ και σκοπός τους είναι να καθυστερήσουν την εξέλιξη της ασθένειας και ταυτόχρονα να ξεκουράσουν τις οικογένειες. Οι ασθένειες αυτές είναι δυστυχώς ο ρυθμός τους που αριθμός καλπάει στους ηλικιωμένους και έχουμε υποχρέωση ως ψήφωνη κοινωνία αλλά και το κράτος, η συνεργασία διάλογα με τον ιδιωτικό τομέα, να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε, να δημιουργήσουμε και νέες δομές για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είμαστε στην εταιρεία, στο περίπτερο της εταιρείας Παπαστράτος, προφανώς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα η εταιρεία είχε την ευγενή καλοσύνη στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης να ανακοινώσει την χορηγία για τον εξοπλισμό του δεύτερου κέντρου ημερήσιας φροντίδας που έχουμε ξεκινήσει σαν νέα δημοτική αρχή. Δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά αποφάσισε συγχρόνως με αυτό να προχωρήσει στην ανανέωση και την ενίσχυση του εξοπλισμού του υφιστάμενου κέντρου ημερήσιας φροντίδας. Έχω να πω μόνο ευχαριστώ. Έχω να πω ότι σε κάτι τέτοιες στιγμές ο συνδυασμός και η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν κοινωνικές ενέργειες με κοινωνική ευαισθησία που για μας είναι μάνα εξ ουρανού. Έχουμε ανάγκη τέτοιες υποστηρίξεις και γι' αυτό το λόγο καταθέτω τις θερμές ευχαριστίες στον πρόεδρο της εταιρείας αλλά και στο πρόσωπό του στους εκατοντάδες εργαζόμενους και τα στελέχη της εταιρείας. Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα για τη στήριξη της τρίτης ηλικίας. Σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης δημιουργούμε μια νέα δομή, ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς επίσης και την αναβάθμιση της υπάρχουσας δομής. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στις ευαίσθητες ομάδες που τη χρειάζονται. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, πιστεύουμε ότι οι συνέργειες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όταν συναντούν κοινωνικές ανάγκες, μπορούν να δώσουν σημαντικές λύσεις. Η Παπαστράτος είναι εδώ με τις πράξεις της να βοηθήσει όσο μπορεί. Αυτό που ευχαριστώ είναι το λιγότερο. Το πιο σημαντικό είναι ότι συναντήσαμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν διάθεση συνεργασίας και προσφοράς. Πετύχαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε αποτελέσματα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα ότι πολύ σύντομα το κέντρο ημερήσιας φροντίδας είναι εκλεγμένο, το δεύτερο μετά από 20 χρόνια στο Δήμο Θεσσαλονίκης, θα λειτουργήσει πάρα πολύ σύντομα. Η εταιρεία έχει αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα και των δύο και των ημερήσιας φροντίδας για ένα χρόνο και ελπίζω ότι η συνεργασία αυτή θα έχει και συνέχεια μετά τον χρόνο. Και έχει αναλάβει πολλές δραστηριότητες εδώ.